Δες τον κόσμο διαφορετικά και ανακάλυψέ τον. Άντερη, ξημέρωσε! Έλα να μου εξηγήσεις αυτό που σε είχα ρωτήσει στο προηγούμενο βίντεο. Συγχάμβρη Κρόκη, κάτσε να χαιρετήσω πρώτα τα παιδιά. Ναι, συγγνώμη, δίκιο έχεις. Γεια σας παιδιά! Στο προηγούμενο βίντεο, ο Κρόκη ρώτησε που πηγαίνει ο ήλιος όταν νυχτώνει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πηγαίνει για ύπνο. Κάτι άλλο συμβαίνει. Ακριβώς! Ο ήλιος δεν κινείται. Είναι ένα αστέρι. Το πιο μεγάλο στο πλανητικό μας σύστημα. Η γη είναι αυτή που κινείται. Ναι, αυτό το ξέρω. Κινείται γύρω από τον ήλιο και γύρω από τον εαυτό της. Έχεις καλή μνήμη, Κρόκη. Μπράβο! Όπως βλέπεις, η γη δεν φωτίζεται ολόκληρη, αλλά η μισή. Γιατί είναι σφαιρική. Σωστά. Η μισή φωτίζεται και η μισή όχι. Ευτυχώς όμως που αυτό δεν συμβαίνει μόνιμα, γιατί η γη μας γυρίζει και γύρω από τον εαυτό της, σαν σφούρα. Έτσι, στα μέρη που δεν φωτίζονται από τον ήλιο, έχουμε νύχτα. Και στα μέρη που φωτίζονται, έχουμε μέρα. Έτσι είναι, Ρία. Και η νύχτα διαδέχεται τη μέρα και η μέρα τη νύχτα, καθώς ο ήλιος φωτίζει διαφορετικό κομμάτι της γης όσο αυτή γυρίζει. Έχω και μια ακόμη απορία. Πολλές φορές τυχαίνει να βλέπουμε το φεγγάρι στον ουρανό όταν είναι μέρα. Γιατί γίνεται αυτό? Πολύ ωραία ερώτηση. Για να την απαντήσουμε, πρέπει πρώτα να πούμε λίγα λόγια για το φεγγάρι. Το φεγγάρι ή αλλιώς σελήνη είναι ο μοναδικός φυσικός δορυφόρος της γης μας. Δηλαδή γυρίζει γύρω από αυτήν. Γνωρίζω πως είναι το πιο φωτεινό σώμα στον ουρανό μετά τον ήλιο. Μπράβο! Όμως να πούμε ότι το φως δεν είναι δικό του, αλλά αντανακλά το φως του ήλιου. Σκέψου πως το φεγγάρι είναι ένας καθρέφτης απέναντι από τον ήλιο. Άρα φωτίζεται και αυτό. Τώρα, όταν έχει πάρει κατάλληλη θέση η γη, το φεγγάρι και ο ήλιος, μπορούμε να το δούμε ακόμη και τη μέρα. Κάποια βράδια μπορούμε να δούμε το φεγγάρι επειδή είναι στη μεριά μας και ο ήλιος σχεδόν απέναντί του, αλλά χωρίς να εμποδίζει το φως του. Αυτό μπορεί να προλάβει να γίνει όμως και πριν έρθει η νύχτα. Α, κατάλαβα! Δηλαδή αν έχουμε το φεγγάρι από πάνω μας και τον ήλιο επίσης από πάνω μας, αλλά και απέναντι στο φεγγάρι, τότε μπορούμε να το δούμε και μέσα στη μέρα. Τέλεια, Κρόκη! Το κατάλαβες γρήγορα! Να πούμε ότι και τα αστέρια μπορούν να φαίνονται τη μέρα. Απλώς το φως τους δεν είναι τόσο δυνατό όσο του ήλιου και χάνεται μέσα στη μέρα. Πολύ σωστά! Παιδιά, στο επόμενο βίντεο θα μιλήσουμε για ακόμη μια σχέση μεταξύ ήλιου, σελήνης και γης που θα σας φανεί πολύ ενδιαφέρουσα. Μέχρι τότε σας χαιρετούμε!